Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για αυτή την πολύ όμορφη υποδοχή. Ειδικά τα παιδιά μας εδώ, για ελάτε εδώ στο ποτάρο, για να δω ψηλά τις σημαίες. Έτσι μπράβο. Δήμαρχέ μου, κύριε Περιφερειάρχα, φίλες και φίλοι, χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε η δυνατότητα για μια ακόμα φορά να έρθω στην Ιστιαία στα πλαίσια αυτής της δεύτερης προεκλογικής εκστρατείας για μια ακόμα μεγαλύτερη νίκη το βράδυ της 25ης Ιουνίου. Γιατί στην κάλπη της 21ης Μαΐου ξεπεράσαμε τις προσδοκίες. Θέλω να θυμίσω ότι δεν είναι πολλά τα κόμματα εξουσίας τα οποία αυξάνουν το ποσοστό τους και τον απόλυτο αριθμό ψήφων τους. Εμείς το πετύχαμε και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Και για τα ποσοστά που πετύχαμε στην Εύβοια και για τα ποσοστά δήμαρχη που πετύχαμε στη Βόρεια Εύβοια, στο Δήμο σας, διότι δεν έχουν περάσει και τόσος πολύς χρόνος από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή σας πριν από 2 χρόνια. Όταν θυμάμαι την απόγνωση, την οργή, το θυμό στα μάτια σας και είχα έρθει τότε και σας είχα πει να μου έχετε εμπιστοσύνη, θα στηρίξουμε τη Βόρεια Εύβοια, θα στηρίξουμε το Δήμο σας και κάναμε πράξη αυτές μας τις δεσμεύσεις. Δεν τα έχουμε λύσει όλα ακόμα, αλλά να ξέρετε ότι έχουμε εκταμιεύσει παραπάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ για σημαντικά έργα υποδομής και στήριξη των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας και το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί, είναι προσωπική μου δέσμευση. Όπως και τα μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία έχουν ενταχθεί σε αυτό, τα μεγάλα αντιπλημμυρικά και η διαρκή στήριξη των παραγωγών, των ρητινοπαραγωγών, του κτηνοτροφικού τομέα. Ξέρετε, εμείς είμαστε εδώ για τα δύσκολα και είμαστε εδώ για να στηρίζουμε την κοινωνία και τους πολίτες σε κάθε αντικσότητα. Και ένας από τους λόγους που πήραμε αυτό το πολύ υψηλό ποσοστό στην κάλπη της 21ης Μαΐου ήταν ακριβώς αυτός. Σε κάθε δυσκολία ήμασταν δίπλα στους πολίτες. Είτε μιλάμε για φυσικές καταστροφές, είτε μιλάμε για τον κορονοϊό, είτε μιλάμε για την ενεργειακή κρίση, είτε μιλάμε για την κρίση του πληθωρισμού, πάντα στρέφαμε το βλέμμα μας στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας και σε αυτούς που το είχαν περισσότερο ανάγκη. Γιατί εμείς είμαστε η μόνη πραγματικά λαϊκή παράταξη της χώρας, η οποία δεν χωρίζει τους πολίτες, ενώνει τους πολίτες και στέκεται δίπλα σε όλες και σε όλους. Για να μοιράσουμε δίκαια το πλεώνασμα της ανάπτυξης. Διότι χωρίς ανάπτυξη δεν υπάρχει πλεώνασμα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γίνεται μεγάλη κουβέντα σήμερα για την κοινωνική πολιτική, για την ανάγκη να στηρίξουμε την υγεία, την παιδεία. Εμείς λέμε καμία απλή κουβέντα. Αν η οικονομία δεν αναπτύσσεται γρήγορα και δεν μπορεί ο προϋπολογισμός να έχει έσοδα από αυτήν την ανάπτυξη, είναι δύσκολο να κάνουμε πραγματική κοινωνική πολιτική. Και αναπτυξιακή προοπτική για τη χώρα σήμερα μπορεί να εγγυηθεί μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Παραλάβαμε μια οικονομία στα τάρταρα, ουραγό της ανάπτυξης στην Ευρώπη και την κάναμε πρωταγωνίστρια. Και σας ζητώ να μας στηρίξετε και πάλι για να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Γιατί είναι για το καλό όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Της ανάπτυξης, το οποίο μας επιτρέπει την επόμενη μέρα να στρέψουμε την προσοχή μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο ξέρω ότι έχει ανάγκες. Και εδώ πέρα έχουμε κάνει δουλειά στην Ιστιαία, αλλά υπάρχουν πράγματα ακόμα τα οποία πρέπει να γίνουν. Αλλά πριν γίνουν αυτά, θέλω να επαναλάβω και εδώ από την Ιστιαία τη δέσμευσή μου ότι το ένα κομβικό κεντρικό έργο υποδομής για το οποίο έχω δεσμευτεί για τη Βόρεια Εύβοια, που δεν είναι άλλο από την οδική σύνδεση της Βόρειας Εύβοιας με την Κεντρική Εύβοια, θα γίνει πράξη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως υλοποιήθηκε επιτέλους η παράκαμψη της Χαλκίδας και υλοποιείται μετά από τόσες καθυστερήσεις, έτσι και το έργο αυτό, να ξέρετε ότι αναλαμβάνω την προσωπική μου δέσμευση ότι θα σας το κάνω πράξη μαζί με την υλοποίηση του υπόλοιπου σχεδίου, το οποίο εκπονήθηκε από τον Σταύρο Μπένο, που δίνει μια πραγματικά νέα προοπτική στις αναπτυξιακές δυνατότητες της Βόρειας Εύβοιας. Και βέβαια θέλω και εδώ να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ σε έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν υφυπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης, τον Χρήστο τον Τριαντόπουλο, τον ξέρετε καλά, σας έχει στηρίξει πολύ, ήρθε πολλές φορές στην περιοχή σας, κατέθεσε και την ψυχή του στην προσπάθεια να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε ένα καινούριο σύστημα κρατικής αρρωγής για να ενισχύσουμε όλους όσοι επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021. Γιατί φίλες και φίλοι, ακριβώς αυτή η αντίληψη για το πώς ασκείται πολιτική, πιστεύω είναι αυτή που μας επέτρεψε να πετύχουμε τη μεγάλη νίκη της 21ης Μαΐου. Όμως,
Ο λόγος για τον οποίο είμαι και σήμερα μαζί σας, αγαπητέ μου κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, είναι ακριβώς για να τονίσω ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Εάν οι εκλογές της 21ης Μαΐου είχαν γίνει με το εκλογικό σύστημα με το οποίο θα γίνουν οι επόμενες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα είχε ήδη άνετη πλειοψηφία και ο τόπος θα είχε σήμερα σταθερή κυβέρνηση. Θα είχαμε πρωθυπουργό και όχι υπηρεσιακό πρωθυπουργό και όχι υπηρεσιακή κυβέρνηση. Βέβαια, υπεύθυνος για αυτήν την αναταραχή τη μεγάλη, την ανάγκη να πάμε για δεύτερη φορά σε εκλογές, είναι ένας μόνο. Χθες τουλάχιστον είχε το θάρρος να το ομολογήσει. Είπε ο κύριος Τσίπρας, μέα κούλπα. Απέτυχε, λέει, η στρατηγική της απλής αναλογικής. Ναι, αλλά τον τόπο τον έβαλε σε περιπέτεια. Γιατί εμείς λέγαμε πριν από τις εκλογές ότι η απλή αναλογική είναι βόμβα στα θεμέλια της πολιτικής σταθερότητας. Και τότε λέγανε, όχι, να πάμε να κάνουμε, λέει, προοδευτικές διακυβερνήσεις και την απάντηση την πήραν από τον ελληνικό λαό. Και σε όσους σήμερα ισχυρίζονται, μην κάνουμε, λέει, τη Νέα Δημοκρατία παντοδύναμη. Αυτό είναι το επιχείρημά τους. Τώρα, τους απαντώ, μα παντοδύναμη θα την έκανε τη Νέα Δημοκρατία ένας μόνο. Και αυτός είναι ο κυρίαρχος λαός και τη γνώμη του και τη θέλησή του θα τη σεβαστούμε. Ο λαός είναι αυτός ο οποίος καθορίζει τελικά τις κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Εσείς όλοι. Και ο λαός πήρε την απόφασή του. Την πήρε την απόφασή του στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Μας είπε, κυβερνήστε. Κυβερνήστε, λύστε μας τα προβλήματα. Και ξέρετε γιατί μας το είπε αυτό? Διότι δεν υπάρχει κανείς άλλος διατεθειμένος να αναλάβει την ευθύνη. Κανείς άλλος. Όλοι οι υπόλοιποι ασχολούνται για τα πρωτεία της αντιπολίτευσης. Εμείς όμως για κυβέρνηση ψηφίζουμε. Όχι για αντιπολίτευση. Εσείς πρωθυπουργό ψάχνετε. Και οι υπουργούς αύριο οι οποίοι θα έρθουν να σας λύσουν τα προβλήματα. Το τι θα γίνει στην αντιπολίτευση αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά από τη στιγμή που και το ΠΑΣΟΚ έρχεται και λέει με 149 βουλευτές, λέει, και να έχετε 149 βουλευτές, όχι. Εγώ στην αντιπολίτευση θέλω να είμαι. Εμείς τους λέμε τότε δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, από αυτό το οποίο θα κάνει ο ελληνικός λαός, να δώσει ισχυρή αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία στην κάλπη της 25ης Ιουνίου. Γι' αυτό η αυτοδυναμία. Είναι και μονόδρομος, αλλά ταυτόχρονα είναι και αίτημα των καιρών. Διότι θα χρειαστεί την επόμενη μέρα να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις και γρήγορες αποφάσεις. Και αυτές τις αποφάσεις μπορεί να τις πάρει μόνο μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία δεν θα μπλέκει σε μικροκομματικά παζάρια, αλλά θα έχει μια νοπή λαϊκή εντολή να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Εμείς δεν έχουμε κρυφό πρόγραμμα. Εμείς μιλήσαμε για το πρόγραμμά μας και πριν από τις προηγούμενες εκλογές. Το παρουσιάσαμε, το τυπώσαμε, το κοστολογήσαμε. Μιλήσαμε για την παραγωγική Ελλάδα που θα προσελκύει επενδύσεις. Μιλήσαμε για την ανάγκη να αυξηθούν επιτέλους οι μισθοί στη χώρα μας. Γιατί το ξέρουμε καλά, ειδικά για τα νέα παιδιά. Μας το λένε συνέχεια. Οι μισθοί είναι χαμηλοί και πρέπει να ανέβουν. Αλλά οι μισθοί ανεβαίνουν μόνο μέσα από μια οικονομία που αναπτύσσεται, μέσα από επενδύσεις, μέσα από καλύτερη κατάρτιση, από καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης για τα παιδιά μας. Αυτό μπορεί να το κηρυχθεί η Νέα Δημοκρατία. Εμείς μιλήσαμε για μια κοινωνική Ελλάδα, στην οποία θα δώσουμε πρώτη προτεραιότητα σε ένα νέο δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας. Για εμάς η δημόσια υγεία, θέλω να το ακούσετε και εδώ στην Ιστία, είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Και έχω κουραστεί πραγματικά να απαντώ σε fake news της αντιπολίτευσης που ισχυρίζονται δήθεν εμείς θέλουμε, λέει, να ιδιωτικοποιήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μα εμείς το στηρίξαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην πανδημία και θα εξακολουθούμε να το στηρίξουμε. Και θα κάνουμε 10.000 προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών. Θα ξαναφτιάξουμε τα κέντρα υγεία μας. Θα εξυγχρονίσουμε τα νοσοκομεία μας, τα τμήματα επειγών των περιστατικών. Θα ξαναδούμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του ΕΚΑΒ και με τις διακομιδές και τις διακομιδές με ασθενοφόρα, αλλά και τις εναέριες διακομιδές. Δρομολογούμε ένα νέο πιλωτικό πρόγραμμα για εναέριες διακομιδές ταχύτατες για απομονωμένες περιοχές της χώρας και για τους ορεινούς μας όγκους, ακριβώς για να ξέρουν και οι πολίτες οι οποίοι είναι στην περιφέρεια, στα πιο απομονωμένα μέρη, ότι αν όμοι γίνεται ότι έχει κάτι, θα μπορούν να έχουν γρήγορα πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα. Εμείς για όλα αυτά λοιπόν δεσμευόμαστε και θα τα κάνουμε πράξη και ξέρουμε να τα κάνουμε πράξη. Είμαστε σήμερα πολύ πιο έμπειροι από ότι ήμασταν πριν από 4 χρόνια. Το 19 σας ζήτησα να υπογράψουμε μια συμφωνία αλήθειας και με εμπιστευθήκατε. Και πιστεύω ότι τα καταφέραμε καλά. Ξεπεράσαμε μεγάλες δυσκολίες και η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ καλύτερη, πολύ ισχυρότερη χώρα από ό,τι ήταν το 2019. Αλλά δεν έχουμε τελειώσει τη δουλειά. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας για να γίνουμε επιτέλους μια πραγματικά ευρωπαϊκή χώρα. Αυτόν τον δρόμο λοιπόν σας ζητώ να τον διανύσουμε μαζί. Να μην αφήσουμε καμία ψήφο να πάει χαμένη στην κάλπη της 25ης Ιουνίου,
αντίπαλός μας ουσιαστικά είναι μόνο ο εφησυχασμός, αυτή η αίσθηση ότι δεν βαριέσαι μωρή, οι εκλογές έχουν κρυθεί, δεν έχει κρυθεί τίποτα. Το σκορ του πρώτου αγώνα δεν μετράει εδώ πέρα στο δεύτερο γύρο. Μας δίνει μια μεγάλη ανάσα, ένα μεγάλο τράτο. Ναι, κερδίσαμε με 20 μονάδες, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, αλλά πρέπει να επανεπιβεβαιωθεί στην κάλπη της 25ης Ιουνίου. Καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη. Και πρέπει επίσης να κάνουμε μια προσπάθεια να πείσουμε και ακόμα συμπολίτες μας που μπορεί να το σκέφτηκαν να ψηφίσουν πριν από 2 εβδομάδες και να μην το έκαναν τελικά, να τους πείσουμε ότι η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία είναι ψήφος στην προκοπή, είναι ψήφος στη σταθερότητα της χώρας, είναι ψήφος για μια χώρα ισχυρή, της οποίας η γνώμη θα μετράει στο εξωτερικό. Για μια Ελλάδα με ισχυρή φωνή που θα ακούγεται από τις Βρυξέλλες μέχρι το Αμερικανικό Κογκρέσο. Όπως ήταν η ισχυρή φωνή της Ελλάδας. Ξέρετε, όταν είναι ισχυρή η φωνή της Ελλάδος, αυτό τελικά έχει αποτύπωμα για όλους εσάς. Το 2020, εν μέσω πανδημίας, πήγα και διαπραγματεύτηκα στις Βρυξέλλες για το Ταμείο Ανάκαμψης. Και ο κύριος Τσίπρας είχε πάει και είχε διαπραγματευτεί 17 ώρες και μας έφερε πίσω το τρίτο μνημόνιο που μας φόρτωσε στις πλάτες μας 100 δισεκατομμύρια. Εγώ πήγα και διαπραγματεύτηκα 5 μέρες και έφερα το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι 31 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετη πόρη για τη χώρα μας. Εμείς το σχεδιάσαμε, εμείς το εφαρμόζουμε, εμείς θα το υλοποιήσουμε. Αν η Ελλάδα δεν ήταν αξιόπιστη στις Βρυξέλλες, δεν θα μπορούσε να διαπραγματευτεί ένα τόσο μεγάλο χρηματοδοτικό πακέτο. Δεύτερο παράδειγμα του τι σημαίνει ευρωπαϊκή αξιοπιστία. Επιτέλους, χθες η Ευρώπη συμφώνησε μετά από πολυετής διαπραγματεύσεις σε μια νέα πολιτική για τη μετανάστευση και για το άσυλο, που αναγνωρίζει επιτέλους την ιδιαιτερότητα των κρατών που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Επιτέλους, για πρώτη φορά υπάρχει ένας μηχανισμός μετεγκατάστασης των προσφύγων και αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα και η ανάγκη να στηριχθούν οι χώρες οι οποίες φυλάνε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Γιατί εμείς αποδείξαμε στην πράξη ότι η χώρα έχει σύνορα και τα σύνορα αυτά πρέπει να φυλάσσονται. Γι' αυτό λοιπόν έχει σημασία να μετράει η φωνή της Ελλάδος στις Βρυξέλλες και στις μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου που παίρνονται οι σημαντικές αποφάσεις. Και η Ελλάδα σήμερα δεν είναι η Ελλάδα της δεκαετίας του 2010, μια Ελλάδα η οποία πήγαινε στις Βρυξέλλες μόνο και μόνο για να παρακαλεί για άλλα προγράμματα. Η γνώμη μας μετράει, η φωνή μας μετράει, η αξιοπιστία μας είναι ενισχυμένη και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη σημαντική δουλειά την οποία κάναμε όλοι μαζί αυτή την τετραετία. Θέλω λοιπόν να σας ζητήσω να μην υπάρχει κανείς εφησυχασμός. Να σας παρακαλέσω και εδώ από τη Βόρεια Εύβοια αυτή την προσπάθεια την οποία κάναμε να την εντατικοποιήσουμε. Να πάμε με τον αέρα στα πανιά μας, αλλά χωρίς την έπαρση και την αλαζονία που συνήθως συνοδεύει τους νικητές. Πολλές φορές μου λένε, μα καλά, δεν θα καβαλήσετε, λέει το καλάμι, με ένα τόσο υψηλό ποσοστό. Θα σας πω ότι θα γίνει ακριβώς το ανάποδο. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό που μας δίνει ο ελληνικός λαός, τόσο προσωπικά μεγαλύτερη αισθάνομαι την ευθύνη να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας και να δουλέψω ακόμα χρωστηρά για να μπορέσουμε να λύσουμε τα πολλά προβλήματα τα οποία ξέρω ότι εξακολουθούν να σας απασχολούν. Θέλω λοιπόν να τον δώσουμε αυτόν τον αγώνα μαζί. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να τα πάμε ακόμα καλύτερα από ό,τι τα πήγαμε. Να συνεχίσουμε την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί νομίζω ότι και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος θα σας πούνε ότι ουδέποτε στο παρελθόν υπήρχε κυβέρνηση που να στήριξε τόσο πολύ την τοπική αυτοδιοίκηση με τόσο πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, πέραν των φυσικών καταστροφών και της ανάγκης να παρέμβουμε δραστικά στη Βόρεια Εύβοια. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτή την καλή συνεργασία για το καλό το δικό σας, για το καλό του τόπου σας, κυρίως για το καλό αυτών των νέων παιδιών, τα οποία τώρα πηγαίνουν σχολείο, αύριο θα πάνε σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Πολλά από αυτά θα θελήσουν να παραμείνουν εδώ πέρα στον τόπο τους με μια καλή δουλειά. Γι' αυτά δουλεύουμε, γι' αυτά αγωνιζόμαστε. Αυτή είναι το μέλλον και το μέλλον της πατρίδας μας πρέπει να είναι αισιόδοξο και το μέλλον της πατρίδας μας θα είναι γαλάζιο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλό αγώνα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.